Πάμε και στο Δήμο Κοζάνης τώρα. Θα συνομιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοίκησης του Δήμου, τον κύριο Μάρκο Φλόρο, να δούμε τις αποφάσεις της τελευταίας συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί είχαμε επιβολή τελών, καθαριότητας. Να μας ενημερώσει ο κύριος Αντιδήμαρχος. Καλησπέρα σας, κύριε Φλόρο. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Είχαμε στην τελευταία συνεδρία αρκετά θέματα που απασχόλησαν τη δική σας αντιδημαρχία. Να αναφερθούμε λίγο και μετά στην πορεία να δούμε λίγο τι γίνεται και με τους ελέγχους με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού, κύριε Αντιδήμαρχε. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είχαμε πράγματα στην τελευταία συνεδρία τη οικονομική, τα θέματα των τελών του 2021. Και η προσπάθεια αυτή που καταβάλει η Δημοτική Αρχή αυτή τις δύσκολες στιγμές που περνάει και ο Δήμος μας όπως και όλη η χώρα είναι να μην επιβάλλει νέα βάρη στους Δημότες. Σε αυτή την κατεύθυνση τα τέλη μένουν σταθερά και βέβαια δεν μπορέσαμε φέτος τουλάχιστον να μειώσουμε όπως είναι ο στόχος μας κάποια τέλη που πιστεύουμε με βεβαιότητα ότι τον επόμενο χρόνο θα συμβεί, διότι θα έχουμε στην εκμετάλλευσή μας ένα φωτοβολταϊκό 500 kW που σημαίνει ότι θα μπορέσουμε για τον ηλεκτροφωτισμό να έχουμε μειώσεις. Αλλά σε μια πρώτη προσπάθεια μετά τις δηλώσεις για τα τετραγωνικά μέτρα, τα αληθή τετραγωνικά μέτρα, κάτι που θεωρούσαμε ότι δεν ήταν δίκαιο και προφανώς σε καμιά περίπτωση δεν προωθούσε την ισονομία, μειώνουμε στο μισό περίπου τα τέλη που αφορούν τους βοηθητικούς χώρους. Μάλιστα. Άρα εσείς αυτή τη στιγμή δεν μειώσατε τα τέλη, τα αφήσατε σταθερά. Όλα τα τέλη έμειναν σταθερά πλην των βοηθητικών χώρων, επειδή οι βοηθητικοί χώροι μέχρι τώρα ήταν... χρεωνόταν με την ίδια τιμή που χρεωνόταν και οι κύριοι χώροι, οι βοηθητικοί χώροι μειώθηκαν στο μισό περίπου. Ωραία. Τι άλλες αποφάσεις πήρατε τώρα, κύριε Αντιδήμαρχε? Αυτές οι αποφάσεις ήταν σε αυτήν την επιτροπή, βασικά ήταν μόνο τα τέλη, τα υπόλοιπα ήταν διαδικαστικά θέματα. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα με τους ελέγχους τι γίνεται, κύριε Αντιδήμαρχε, όσον αφορά τι εικόνα έχουμε με τους ελέγχους και τα πρόστιμα από την Δημοτική Αστυνομία όσον αφορά τις μετακινήσεις των πολιτών αλλά και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ποια λειτουργούν και, και που έχετε δώσει βαρύτητα τώρα τελευταία? Η Δημοτική Αστυνομία συνεχώς προβαίνει σε ελέγχους, δεν είχαμε ιδιαίτερα ζητήματα. Σήμερα σε επαφή που είχαμε τον Διευθυντή, σήμερα επιβλήθηκαν δύο πρόστιμα σε καφενείο όπου έπιναν καφέ δύο εκεί που συχνάζανε, δύο δημότες μας, στους οποίους αφού έγινε η σχετική, ας το πούμε, παρατήρηση, αυτοί συνέχιζαν όμως να μένουν εκεί, οπότε αναγκάστηκε η Δημοτική Αστυνομία να επιβάλλει πρόστιμα. Κατά τα άλλα, και ένα πρόστιμο έχει επιβληθεί για μάσκα, κατά τα άλλα οι πολίτες έχουν συμμορφωθεί, δεν έχουν προβλήματα ιδιαίτερα. Γίνονται συνέχεια έλεγχοι. Ένα ζήτημα που δημιουργείται είναι με τα ανήλικα τα παιδιά, τα οποία είναι κατά ομάδες συνήθως όπου πάνε σε πάρκα κλπ. Αλλά και στα ανήλικα τα οποία δεν μπορείς και να επιβάλλεις πρόστιμα. Πού έχετε αυξήσει τους ελέγχους σαν δημοτική αστυνομία, δηλαδή, και πού δίνετε βαρύτητα? Δηλαδή, πηγαίνετε και σε περιπτώσεις και τα Σαββατοκύριακα και σε πάρκα? Τα πάρκα, στα καταστήματα, έξω από τις τράπεζες, περνάει η δημοτική αστυνομία και όταν υπάρχει συμφόρηση κάνει τις απαραίτητες συστάσεις. Γενικά, δηλαδή, στους χώρους όπου μπορεί να συχνάζουν κόσμο. Πάντως, είναι καλή εικόνα, μου λέτε, δηλαδή, εφαρμόζουν τα μέτρα. Από ό,τι μου αναφέρατε, γιατί δεν ακούμε και για πολλά πρόστιμα που έχει δώσει η Δημοτική Αστυνομία. Οι δημότες στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν συμμορφωθεί. Μάλιστα. Είναι τα μέτρα, μάλλον να μιλάμε συμμόρφωση, γιατί δεν είναι θέμα συμμόρφωσης, είναι θέμα συνειδητής πια εφαρμογής των μέτρων. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση και την ενημέρωση, κύριε Αντιδήμαρχε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.